ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ραδιοπαραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία, εδώ είμαστε και πάλι. Να σας κρατήσουμε συντροφιά και εσείς να μας κρατήσετε με την δική σας ακρόαση και τις παρατηρήσεις σας, τα αιτήματά σας για εκπομπές. Ξέρετε, όλες αυτές οι εκπομπές που ακούμε κάθε μέρα προέρχονται με την δική σας παράκληση και αίτημα, γιατί πολλά τα θέματα που μας απασχολούν είναι πάρα πολλά όσα μας παιδεύουν, πάρα πολλά αυτά τα οποία δεν έχουμε λύση. Ξέρουμε που βρίσκεται η λύση, ξέρουμε ας πούμε ότι είναι στην εκκλησία μας, αλλά σαν άνθρωποι χρειαζόμαστε βοήθειες από ανθρώπους, ανθρώπους που στέλνει ο Θεός δίπλα μας. Ο Παναγιώτης ο Γιαννής έχει την ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστούμε. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-602 και 640. Θα μιλήσουμε σήμερα σε λίγο, φίλοι μας, με τον κύριο Λευτέρη Ελευθεριάδη, ο οποίος είναι συγγραφέας, είναι ψυχολόγος και είναι από το Σιδηρόκαστρο. Από τη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν σήμερα ο προσκεκλημένος μας. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά για θέματα που μας αφορούν. Τι σημαίνει ψυχολογία, τι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος για αυτήν, πώς την αντιμετωπίζουν σήμερα οι ψυχολόγοι, ποια είναι τα θέματα άραγε που απασχολούν τους ανθρώπους, γιατί δηλαδή στρέφονται προς την ψυχολογία και την βοήθεια από τους ανθρώπους αυτούς οι άνθρωποι σήμερα που έχουν τα βάσανά τους και τους καημούς τους. Φίλοι μας, συνομιλούμε με τον κύριο Λευτέρη Ελευθεριάδη, ψυχολόγο και συγγραφέα, και τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα Σοφία, καλησπέρα έτσι στους ακροατές, ακροάτριες, εκεί πέρα σε όλους τους ανθρώπους του σταθμού. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για αυτή την συνομιλία. Είστε γνωστός και ως συγγραφέας για τα βιβλία σας σχετικά με την ψυχοθεραπεία και με διάφορα θέματα, αλλά και ως άνθρωπος που σας έχουμε ακούσει στο διαδίκτυο και διαβάσει. Θα θέλαμε να μας πείτε έτσι για αρχή, καθώς και εσείς εμπλέκεστε με τα της εκκλησίας μας, πώς θεωρείτε ότι η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο? Και μάλιστα επειδή οι ακροατές μας είναι οι περισσότεροι άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό, που εξομολογούνται ή τέλος πάντων έχουν μια πορεία μέσα στην Εκκλησία, πώς μπορούν αυτά τα δύο, η ψυχοθεραπεία και η ζωή της Εκκλησίας, να βοηθήσουν το ένα το άλλο? Λοιπόν, είναι πάρα πολλά, πολλά πράγματα έτσι για αρχή, πολύ, πολύ υλικό, πολύ υλικό έτσι για συζήτηση. Θα το πιάσουμε να δούμε πώς θα μας οδηγήσει και πώς θα μας πάει. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι η λέξη ψυχοθεραπεία προσωπικά, εγώ εκφράζω τις άποψεις μου έτσι ως ψυχολόγος και αναλαμβάνω την ευθύνη για όσα λέω εγώ, έτσι δεν αντιπροσωπεύω όλο τον επιστημονικό κόσμο, ούτε όλους τους συναδέλφους, αλλά την ευθύνη ας πούμε, των δικών μου λεγόμενων. Ψυχοθεραπεία θεωρώ ότι είναι ένας καταχρηστικός όρος. Ακόμα και η λέξη ας πούμε, ψυχοθεραπευτής, νομίζω ότι χρησιμοποιούμε έτσι λίγο καταχρηστικά. Ψυχοθεραπευτής, θεραπευτής της ψυχής είναι μόνο ο Χριστός. Θεραπευτής είναι μόνο ο Χριστός. Εμείς οι υπόλοιποι, έτσι, οι ψυχολόγοι, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούμεθα με την ψυχική υγεία, οι ψυχίατροι, η κοινωνική λειτουργία, οι σύμβουλοι, τι κάνουμε? Κάνουμε μια διαχείριση. Θα το εξηγήσουμε και αυτό στην πορεία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ψυχολόγος είναι ένας μάστορας. Είναι ένας καλός τεχνίτης,
ο ψυχίατρος, ο ψυχοθεραπευτής που λέμε, ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, είναι ένας μάστορας. Ένας μάστορας ο οποίος παίρνει τον άνθρωπο, αν υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος είναι αυτοκίνητο, και φτιάχνει, μαστορεύει εκεί πέρα πραγματάκια. Θα αλλάξει κανένα λάστιχο, θα φτιάξει κανένα μπουζί, θα φτιάξει λίγο το κινητήρα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί πέρα. Και δουλειά του είναι να βγάλει το αυτοκίνητο στο δρόμο. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει το αυτοκίνητο είναι δικιά του δουλειά. Το τι θα κάνει ο άνθρωπος είναι δικιά του δουλειά. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει αυτό που λέμε ο πνευματικός. Ο πνευματικός είναι GPS. Λοιπόν, τον δρόμο ο άνθρωπος, τη θεραπεία στην ψυχή, θα τη βρει μέσα στην εκκλησία. Απλά χρησιμοποιούμε και την επιστήμη. Χρησιμοποιούμε και την επιστήμη, τα εργαλεία, γιατί και αυτά εδώ πέρα είναι πραγματάκια τα οποία έχουν δοθεί από τον ίδιο τον Θεό. Έτσι, άμα να τρέξουμε, ας πούμε, στην. Άμα να τρέξει ο αναγνώστης, ας πούμε, στη Σοφία Σιράχ, θα δει εκεί πέρα ότι ο ίδιος ο Θεός λέει ότι και τα φάρμακα και οι γιατροί και οι τέχνες, όλα αυτά έχουν δοθεί από τον ίδιο τον Θεό για να εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Έτσι. Αυτά έτσι τα λίγα όσον αφορά την ψυχοθεραπεία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα. Στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος, στο Άγιο Όρος, μπαίνοντας στην Εκκλησία, έχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Έτσι, ενώ δεν έχει, ας πούμε, έτσι, δεν έχει πολλές. Στον πρόνο δεν έχει πολλές. Δεν έχει πολλές φορητές εικόνες, έχει μόνο μία εικόνα έτσι μπαίνοντας στα αριστερά και στα κεριά, όπου είναι ο Χριστός, είναι ο καρδιογνώστης. Είναι συγκλονιστικό. Mm. Καρδιογνώστης, θεραπευτής της καρδιάς, θεραπευτής της ψυχής είναι μόνο ο Χριστός. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουμε απλά μαστορυλίκια. Μάλιστα. Θα μπορούσε να δοθεί ίσως, και όπως είπατε δεν εκπροσωπείτε όλη την ιατρική κοινότητα και γι' αυτό χαιρόμαστε. Όχι, γιατί ψυχολόγοι δεν είμαστε γιατί. Έτσι, το ούτε κλάδο της ψυχικής υγείας αυτό, ναι. Ναι, αυτό το κλάδο λοιπόν. Θα μπορούσαμε να δώσουμε μία άλλη λέξη. Εγώ το έχω σκεφτεί και νομίζω και άλλοι άνθρωποι το έχουμε σκεφτεί. Το ψυχολόγος νομίζω ότι το ψυχολόγος είναι κάτι το οποίο είναι επαρκές. Ας πούμε σύμβουλος ψυχικής υγείας, ειδικός ψυχικής υγείας, νομίζω ότι είναι επαρκές κάτι τέτοιο. Έτσι, ασχολούμεθα με κάτι το οποίο ήδη υπάρχει. Μάλιστα. Προσπαθούμε να φτιάξουμε, να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε απέναντι σε αυτό το οποίο ονομάζεται ανθρώπινος πόνος, σε αυτό το οποίο ονομάζεται ανθρώπινο πρόβλημα, σε αυτό το οποίο ονομάζεται διέξοδο. Προσπαθούμε να σηκώσουμε έτσι τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε όμως να δώσουμε σκοπό ζωής. Δεν μπορούμε να επιφέρουμε κάθαρση καρδιάς, κάθαρση ψυχής. Προσωπικά τουλάχιστον, έτσι και από την ταπεινή κλινική μου εμπειρία, δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να επέλθει στο γραφείο ενός ψυχοθεραπευτή ή στο ιατρείο ενός ψυχιάτρου. Μπορούμε να τα διαχωρίσουμε αυτά, δηλαδή ένας ψυχίατρος και ένας ψυχολόγος δεν... Ναι, έχει να κάνει... Έχει μια διαφορά. Ο ψυχίατρος ασχολείται κατά κόρον, έτσι, έχει μια ιατρική, έχει το ιατρικό κομμάτι, έχει το ιατρικό Γιατί υπάρχουν κομμάτι. Παθήσεις εκεί. Ναι, όχι μόνο, μπορεί, ας πούμε, να... Έχει το ιατρικό κομμάτι πάνω σε αυτό. Την ιατρική κάνει το ιατρικό κομμάτι πάνω σε αυτό το οποίο ονομάζεται ψυχοπαθολογία. Και ανάλογα, σύμφωνα ανά περίπτωση, θα δώσει κάποια φαρμακευτική αγωγή, θα κάνει κάποιες παρεμβάσεις, έτσι, με σκοπό να στηρίξει, έτσι, να δομήσει, να φτιάξει, έτσι, να φτάσει, ας πούμε, στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο ψυχολόγος, από την άλλη, ο οποίος δεν έχει ιατρική εκπαίδευση, χρησιμοποιεί εργαλεία, ψυχομετρικά εργαλεία, ψυχοθεραπευτικές, έτσι, μεθόδους, είπαμε, καταχρηστικά όρος, για να στηρίξει και αυτός από τη δική του πλευρά τον άνθρωπο. Ο συνδυασμός αυτών των δύο όταν, ας πούμε, είναι απαραίτητο, είναι ένας συνδυασμός ο οποίος έχει σκοπό να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ας πούμε, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του ανθρώπου και τη διάθεση. Τώρα μας είπατε κάποια πράγματα, έτσι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Λευθεριάδη, αφού έχετε κάποια εμπειρία πάνω στους ανθρώπους που έρχονται με τα θέματα τους, τα προβλήματά τους, και εμπιστεύονται εσάς. Και όπως είπατε μετά, το κύριο ρόλο, ας πούμε, στη ζωή τον αναλαμβάνει η Εκκλησία στη ζωή τους και βέβαια οι ίδιοι. Αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλάζει ο άνθρωπος. Έχει ένα βιβλίο, ο Δημήτρης Καραγιάννης, νομίζω, αν δεν κάνει, που λέει «Αλλάζει ο άνθρωπος», λέει, ναι, αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλάζει ο άνθρωπος, το πιστεύω ακράδαντα ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Αλλά για να αλλάξει ο άνθρωπος θέλει πάρα πολύ κόπο, θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, θέλει πάρα πολύ πόνο, θέλει πάρα πολύ αγάπη. Για να αλλάξει ο άνθρωπος χρειάζεται Χριστός.
Αν ανατρέξουμε στη ζωή της Εκκλησίας μας, εκεί πέρα, περίτρανα, βλέπουμε και βλέπουμε αυτή τη φράση, ας πούμε, να αποδεικνύεται ότι αλλάζει ο άνθρωπος. Έχουμε μέσα στην Εκκλησία πόρνες οι οποίες γίνανε οσίες. Έχουμε στην Εκκλησία φωνιάδες, ας πούμε, παιδοκτόνους, οι οποίοι γίνανε βασιλείς και όχι απλά άγιοι. Η Εκκλησία τους ονόμασε μεγάλους, Μέγας Κωνσταντίνος. Έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας αρνητές, οι οποίοι γίνανε πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι. Έχουμε στην Εκκλησία μας απίστους, οι οποίοι γίνανε Απόστολοι, φτάσανε στην άκρη του κόσμου. Η Εκκλησία μας είναι το απόλυτο παράδειγμα, έτσι, ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Έχουμε ληστές, και οι ληστές δεν ήταν τίποτα, έτσι, καλά παιδάκια που απλά κλέβανε κανένα ψιλικατζίδικο, έτσι. Βιάζανε, σκοτώνανε, δεν ξέρω τι κάνανε, οι οποίοι ανεβαίνουν στο Σταυρό, λένε ένα μνήσθητι μου Κύριε και γίνονται Άγιοι. Κάτω εκεί πέρα στην Αθήνα έχω την εντύπωση στη Μητρόπολη Μεσογείας. Ο Μητροπολίτης εκεί πέρα έχει φτιάξει και τον πρώτο Νόγιο, τον Άγιο Ληστή. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Είναι συγκλονιστικό. Αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλάζει ο άνθρωπος και αυτό εδώ πέρα είναι η μεγαλύτερη, δηλαδή το μεγαλύτερο μας καμάρι, το μεγαλύτερο καύχημά μας στην Εκκλησία. Ότι ο άνθρωπος αλλάζει, ότι υπάρχει ελπίδα, ότι κανένας δεν είναι καταδικασμένος. Και πόσο μάλλον μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, έτσι, αυτό είναι το καμάρι μας εμάς. Αλλάζει ο άνθρωπος. Τίποτα δεν χάθηκε. Ναι. Πείτε μας κάτι όσον αφορά τώρα την πορεία στην αλλαγή αυτή. Όταν έρχεται κάποιος κοντά σας, ας πούμε, και σας επισκέπτεται στο ιατρείο σας και λέει «Έχω αυτά τα βάσανα, ας πούμε, έχω αυτά τα προβλήματα» και ξεκινάτε μια δουλειά μαζί του. Εκεί λέω, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να έχουμε δει ληστές να αλλάζουν ή να έχουμε δει πράγματα αλλά, στην Εκκλησία. Αλλά συνήθως στον οικογενειακό μας περίγυρο, στον επαγγελματικό μας περίγυρο, στους φίλους μας, περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε όσοι μεγαλώνουμε πια και πάμε κοντά στην τρίτη ηλικία, βλέπουμε ότι ούτε εμείς ούτε εκείνοι ουσιαστικά έχουμε αλλάξει. Συγχωρέστε μου την απαισιοδοξία, αλλά τα μεγάλα θαύματα και όλα αυτά οπωσδήποτε γίνονται και τα ξέρουμε, αλλά στην καθημερινή ζωή μας, έτσι, στην κοινωνία μας, δύσκολο να δούμε τέτοιες αλλαγές. Εγώ θα διαφωνήσω. Εγώ θα διαφωνήσω εδώ πέρα. Κάποτε είχα ακούσει τον γέροντα Ευσεβιό, το Βίτη, Άγιος είναι, δηλαδή για μας εδώ πέρα τον τιμάμε ως Άγιο πάνω, ας πούμε, που το γνωρίζουμε, ας πούμε, και το ζήσαμε και το ζούμε και ακόμα το ζούμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος έκανε θαύματα όταν ήταν ζωντανός, όχι τώρα που κοιμήθηκε. Λοιπόν, έλεγε το εξής σε κάποια ομιλία, τότε το είχα ακούσει ήδη ίσως. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι που θα περάσουν δίπλα σου στο φανάρι. Άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, είναι στο ίδιο αστικό με σένα. Άνθρωποι λαϊκοί, άνθρωποι οικογενειάρχες, άνθρωποι, ξέρω εγώ, οι οποίοι είναι μεροκαματιάρδες. Τους οποίους, λέει, εμείς όλοι οι χριστιανοί, εμείς όλοι, ξέρω εγώ, εμείς όλοι οι ιερωμένοι, έλεγε χαρακτηριστικά, που φοράμε τα ράσα, δεν είμαστε άξιοι να φιλήσουμε ούτε καν τα ίδια τους τα παπούτσια. Δεν είμαστε άξιοι να φιλήσουμε τα παπούτσια τους. Λοιπόν, και κάτι ανάλογο, νομίζω στο φίλου του Σταύρου του Γουναρίδη το βιβλίο είχα διαβάσει, σε ένα πολύ ωραίο κείμενο είχε ανεβάσει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι. Αυτό εδώ πέρα το πιστεύω ακράδαντα. Και όχι απλά το πιστεύω, το επιβεβαιώνω κάθε μέρα στο γραφείο. Ο κόσμος έχει πολύ καλή προαίρεση. Έχει πολύ καλή προαίρεση ο κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος, εγώ και βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους, δηλαδή ο περισσότερος κόσμος, η πλειονότητα του κόσμου είναι χωραφάκια έτοιμα που περιμένουν έναν λόγο, περιμένουν μία μικρή αφορμή, περιμένουν ένα μικρό σπρώξιμο και γίνονται τέτοια μεγάλη, είναι τέτοια η ανθοφορία που φέρουν που παθαίνεις πλάκα. Και είναι αυτό εδώ πέρα που συναντάμε στο Ευαγγέλιο που λέει οι πρώτοι έσονται έσχατοι, κάπως έτσι το λέει μέσα, και οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Ναι, βλέπεις ανθρώπους που ούτε θα το περίμενες, μέσα στο μαύρο τους το χάλι, και τους ακούς να μιλάνε, να ανοίγουν την ψυχή τους, να ξεδιπλώνονται. Τους βλέπεις πώς προσπαθούν και βλέπεις τι αλλαγή. Και είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας. Είναι κάτι το οποίο βιωματικά σας το λέω. Ο κόσμος έχει καλή προαίρεση και ο Χριστός βλέπω ότι δεν αφήνει την προαίρεση αυτή να πηγαίνει χαμένη. Βλέπω λαϊκούς και συναντάω λαϊκούς ανθρώπους
των οποίων η ζωή δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τις ιστορίες που συναντάμε μέσα στα συναξάρια. Μη φαντάζεσαι τώρα για ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξέρω εγώ, θα κάνουν μετάνοια. Ναι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Όχι, όχι. Ναι. Κάνουν τον αγώνα τους, το πνευματικό, ή με μια πολύ καλή προαίρεση. Αλλά βλέπεις ανθρώπους καθημερινούς, οι οποίοι μέσα πάντα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, δειλά-δειλά, χωριάτικα, απλά. Ε, και εγώ από χωριό είμαι, έτσι μου αρέσουν αυτά εδώ πέρα, σε χωριό μένω. Λοιπόν, έτσι αυτό το απλό το πράγμα, yeah. Και τους βλέπεις πώς βιώνουν το θαύμα. Βλέπεις τι στροφή κάνουν στη ζωή τους. Βλέπεις να έχουν κάνει πτώσεις, μεγάλες πτώσεις. Ε, για εμάς όλους οι οποίοι νομίζουμε ότι είμαστε ηθικοί, πολύ μεγάλες πτώσεις. Ε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ανθρώπους οι οποίοι έχουν απατήσει τους συντρόφους, τους ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί μου, και λες, ξέρω εγώ, πω, ρε παιδί μου, τι πράγματα είναι αυτά. Ανθρώπους οι οποίοι μπλέκονται σε σχέσεις, σε ουσίες. Και βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους τι αγώνα κάνουν, πώς βγαίνουν, πώς το πολεμάνε, πώς πολεμάνε με τα πάθη τους. Και ντρέπεσαι να τους κοιτάξεις. Και αυτός ο άνθρωπος, μπορεί το όνομα να μην το μάθεις ποτέ, αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να τον έχεις κατακρίνει, επειδή εσύ έχεις δει αυτόν που φανερά αμάρτησε, αλλά δεν έχεις μπει στη διαδικασία να ξέρεις πώς σιωπηλά μετανόησε. Και αυτός ο άνθρωπος αγιάζει. Αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζουν οι άνθρωποι και δόξα τω Θεώ. Σε αυτόν εδώ πέρα τον ευλογημένο τόπο υπάρχουν πάρα που λέγεται έτσι πατρίδα εδώ πέρα, σε αυτή τη γωνιά έτσι, τη Ρωμαϊκή, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί γίνονται έτσι χωραφάκια και έρχεται το Άγιο Πνεύμα και καρποφορεί. Εγώ αυτό το βλέπω. Ναι, μα γι' αυτό ρωτάμε, γιατί έρχονται αρκετοί άνθρωποι εκεί με τα βάσανά τους και οπωσδήποτε αυτή την εμπειρία έχετε. Δουλεύοντας. Την εμπειρία μου καταθέτω, ναι, δεν, ναι. Δεν είναι. Μα γι' αυτό σας τη ρωτήσαμε, γιατί ναι. Συνήθως αυτό που ακούμε, ας πούμε, είναι ότι πολύ δύσκολα ένας άνθρωπος θα μετανοήσει, ας πούμε, για την προηγούμενη ζωή του και θα γίνει καλύτερος για τους άλλους. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται... Θα έλεγα δύσκολο, αλλά πολύ συχνό. Συχνό. Δύσκολο, ναι, αλλά πολύ συχνό. Ναι. Συνήθως... Κύριε Ελευθεριάδη, τι προβλήματα έχουν οι άνθρωποι που έρχονται κοντά σας? Τώρα δεν μπορούμε, αυτό εδώ πέρα δεν μπορούμε να το δώσουμε, δηλαδή θα ήταν άτοπο. Θα αρκεστώ να πω ότι λέγανε κάποια στιγμή ότι ο 20ος αιώνας είναι ο αιώνας της κατάθλιψης, ναι. Έλεγεται. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Μα γι' αυτό σας ρωτώ, ναι, γιατί ναι. Πολλοί έχουν κατάθλιψη. Ο 21ος αιώνας, εγώ θα έλεγα ότι είναι ο αιώνας των αγχώδων διαταραχών. Των αγχώδων διαταραχών. Εκεί ναι. Πέρα. Νομίζω ότι εκεί πέρα είναι. Αυτός ο αιώνας, νομίζω ότι εκεί πέρα. Ναι, ναι. Υπάρχει πολύ άγχος στους ανθρώπους, θέλετε να πείτε. Καλά. Και από μένα μακρύνω, τι. Ναι, βεβαίως. Άλλωστε, εδώ και μια εκπομπή να ξεκινήσει και να τελειώσει, με άγχος γίνεται. Αλλά αυτό το διαχωρίζουμε, ας πούμε, το άγχος το δημιουργικό από το άγχος το... Το άλλο τώρα, δεν ξέρω πώς να το ονομάσουμε. Δεν υπάρχει τώρα, δημιουργικό άγχος, είναι δόκιμος όρος, χρησιμοποιείται αυτό, όχι εκκλητικός αλλά δόκιμος. Τώρα εδώ πέρα νομίζω ότι ισχύει αυτό που ισχύει και στα πάντα, έτσι, το μέτρο. Ότι, όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, όταν ο άνθρωπος μπορεί να είναι πλήρως λειτουργικός και δεν ενοχλείται, εντάξει, το άγχος με λειτουργεί σαν μια κινητήριος δύναμη. Και το άγχος είναι ένα συνέστημα. Έχει δοθεί από το Θεό και αυτό το συνέστημα. Δεν είναι κάτι. Ο Θεός τίποτα άχρηστο δεν έδωσε. Και το άγχος μας το έδωσε γιατί. Άγχος εκεί πέρα. Για να είμαστε σε επαγρύπνηση. Να είμαστε σε μια επαγρύπνηση. Δεν λέει, που το λέει κάποια στιγμή, λέει γρηγορείτε και προσέφερε. Το γρηγορείτε αυτό. Τι είναι? Είναι ότι κοιτάξτε, μην είστε τίποτα κοιμήσιδες, να πούμε. Έτσι. Ξυπνήστε. Δηλαδή, ανοίξτε λίγο τα ματάκια σας. Πώς το λένε. Χωρίς όμως αυτό εδώ πέρα σημαίνει ότι να σε καταπίνει. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος στη ζωή, ας πούμε, παλεύει να βρει την ισορροπία, ας πούμε, να βρει πού θα ισορροπήσει αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Αλλά για να είμαστε έτσι ακριβείς, μπορεί να περάσει και μια ολόκληρη ζωή, έτσι, και ο άνθρωπος ακόμα να παλεύει με αυτό. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, έναν άνθρωπο ο οποίος, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε, εντάξει, έπιασα ας πούμε, αυτό που ήθελα, καβάτζωσα, τώρα δεν αγχώνομαι από εδώ και πέρα. Όχι. Δεν είναι εύκολο αυτά. Έτσι. Να περάσουμε τώρα και σε κάτι άλλο που πάντοτε μας φέρνει σε ένα ερωτηματικό. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας
κύριε Ελευθεριάδη, είχαμε τη χαρά να γνωρίζουμε ότι μας άκουγε ο Άγιος Πορφύριος. Και μάλιστα έκανε μεγάλες χαρές, έτσι έλεγε, στον κύριο Γανωτή, ο οποίος, κύριος Γανωτής, είναι δικός μας άνθρωπος εδώ, γέροντας πλέον, 87 ετών, αλλά κάνει ακόμη εκπομπές. Έλεγε, θα του λοιπόν, δώσω και ρητισμάτα. Βεβαίως. Έλεγε λοιπόν στον κύριο Γανωτή ότι μη φέρνετε, ρε παιδί μου, του λέγε, μη φέρνετε μωρέ ψυχολόγους εκεί, τα κάνουν, δηλαδή κάνουν ζημιά. Και δεν το είπε μία και δύο φορές, αλλά αρκετές. Θα ήθελα, ας πούμε, κατά τη γνώμη σας, εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος τώρα άλλα τα δεδομένα αυτής της εποχής και αλλιώς μιλούσαμε πριν 30 χρόνια, έτσι. Γιατί ίσως το είπε αυτό? Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο... μια χαρά τα είπε ο Άγιος, μια χαρά τα είπε ο Άγιος ο Πορφύριος. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρητό που το έχει πει ένας ψυχίατρος. Λέει, αν λέει, οι άνθρωποι αποφάσιζαν από σήμερα να εφαρμόσουν κατά γράμμα το Ευαγγέλιο, λέει, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι θα αφήναμε τα γραφεία μας και θα πηγαίναμε για ψάρεμα. Έτσι, υπάρχει Μάλιστα. κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η φράση τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Έτσι. Ναι. Έχει δίκιο ο Άγιος. Δεν... Κοιτάξτε. Καλά, αυτό από το να κάνει ζημιές όμως έχει μια μεγάλη διαφορά. Δεν έλεγε. Μα κάνουμε. Ναι. Στηρίζουμε μια κατάσταση. Βοηθάμε τον άνθρωπο να ορθοποδήσει, να πατήσει τα πόδια του με τις μελέτες που έχουμε στα χέρια μας, με τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε εργαλεία, έχουμε πράγματα, έχουμε πειράματα, έχουμε μια σειρά πραγμάτων. Ναι, δεν κάνουμε ψυχοθεραπεία. Αυτό είναι η προσωπική μου άψη. Θεραπευτής είναι μόνο ο Χριστός. Εμείς κάνουμε, στηρίζουμε. Ναι, δεν είναι ασήμαντη η δουλειά των ψυχολόγων. Προς Θεού, δεν εννοώ αυτό, ούτε τον ψυχιάτρο. Όχι βέβαια. Αλλά θεραπεία κάνει ο Χριστός. Πολύ σωστά τα λέγει ο Άγιος. Απλά σε μια εποχή που μπαίνουμε στη διαδικασία, ας πούμε, και μπαίνουμε στη διαδικασία και έχουμε, ας πούμε, παρακρούση, έχουμε μια ομαδική παράκρουση, ας πούμε, προφανώς από κάπου πρέπει να ξεκινάμε. Όταν έρχεται ένα μωράκι, ας πούμε, στον κόσμο, δεν πάμε να του δώσουμε κατευθείαν, ξέρω εγώ, έτσι... μπριζόλα, ξέρω εγώ. Πρέπει να το έχει πρώτα λίγο γαλατάκι, λίγο κρεμούλα, να φάει, να μεγαλώσει λίγο ακόμα, να αρχίσει να συνηθίσει το στομαχάκι του και να μπορέσει σιγά σιγά έτσι να μπει και να αρχίσει να τρώει αυτά που πρέπει να φάει. Τι θέλω να πω. Ένας γέροντας είναι εν ζωή, δεν θα πω το όνομά του τώρα, είναι από μέσα από τη Γρηγορίου είναι ο γέροντας. Λοιπόν, έλεγε το εξής. Λέει, πάμε για εξομολόγηση, λέει. Πάμε να εξομολογήσουμε, λέει, κόσμο, και δεν μπορούμε να κάνουμε εξομολόγηση, λέει. Είναι τόσο κομματιασμένοι οι άνθρωποι, είναι τόσο ας πούμε, κατακαιρματισμένοι οι άνθρωποι, που τι εξομολόγηση να κάνουμε και τι να μιλήσει. Εκεί πέρα προσπαθούμε να τους συμμαζέψουμε πρώτα, και αφού τους συμμαζέψουμε, μετά έτσι σιγά σιγά να κατηχήσουμε. Καταλάβατε. Υπό αυτό το πρίσμα, και έχω την εντύπωση, χωρίς ας πούμε, να μπορώ να πάρω, ότι αυτό εννοούσε και ο Άγιος. Δηλαδή, ρε παιδιά, ας εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο, να μην έχουμε ανάγκη τους ψυχολόγους. Δεν εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο, να τώρα ψυχολόγοι, ψυχίατροι, το ένα το άλλο κτλ. Ούτως ή άλλως, ακόμα οι σωματικές ασθένειες, ας αφήσουμε την ψυχολογία απ' έξω. Ας αφήσουμε την ψυχοπαθολογία. Οι σωματικές ασθένειες, τι είναι αποτέλεσμα? Δεν είναι αποτέλεσμα πτώσης. Ναι. Εμφανίζονται μεταπτωτικά στον άνθρωπο. Αποτέλεσμα πτώσης. Αν ο άνθρωπος είχε μείνει σε αυτό το οποίο ονομάζεται ο νόμος του Θεού, δεν θα υπήρχε φθορά. Τόσο απλά. Το ίδιο πράγμα ισχύει και σε επίπεδο ψυχοπαθολογίας. Βεβαίως. Πολλοί λένε μάλιστα ότι σήμερα η ψυχολογία, η ψυχιατρική, όλα αυτά βρίσκονται δυστυχώς επειδή υπήρχε μία κακώς εννοούμενη νοοτροπία που ας πούμε ήθελε τη λέξη άρρωστος ψυχικά να είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Αυτή η επιστήμη είναι, λέει, σαν να είμαστε ακόμη στη γη και πρέπει να πάμε στον Άρη. Έχουμε πολλά να βρούμε. Κοιτάξτε τώρα, είναι αλήθεια πέρα, αυτό, πώς το βλέπετε? Από κάτι ρηξικέλευτο. Το άκουσα, αυτό το είχα ακούσει πρώτη φορά από έναν καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο εδώ πέρα, στο Αριστοτέλειο, ήταν στο πρώτο έτος. Είχε βγει ο καθηγητής αυτός και είχε πει το εξής τότε σε εμάς, στο τμήμα ψυχολογίας. Έτσι. Είχε πει ότι η ψυχολογία δεν είναι επιστήμη. Αυτό είχε πει.
Εμείς όλοι φυσικά αντιδράσαμε, κάναμε, ράναμε κτλ. Ένας εξαιρετικός καθηγητής με τρομερές γνώσεις. Λέει, δεν είναι επιστήμη. Αυτό δεν την κάνει, ας πούμε, να αξίζει λιγότερο. Η ψυχολογία, λέει, είναι μελέτη, είναι σπουδή. Ναι, μεν χρησιμοποιεί επιστημονικά εργαλεία, χρησιμοποιεί, ξέρω εγώ, κάποιες επιστημονικές μεθόδους, παρατήρηση, έρευνα. Δηλαδή, έχει χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα, ας πούμε, πραγμάτων, αλλά είναι μελέτη. Θα λέγαμε ότι είναι, εντάσσεται στις ανθρωπιστικές μελέτες. Είναι κάτι μεταξύ, ας πούμε, ανθρωπιστικών μελετών, θεολογίας, φιλοσοφίας. Καταλάβατε, κάπως έτσι. Εγώ το πιστεύω αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Δεν μπορεί να θεωρείται επιστήμη κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν μπορεί να αποδεχθεί, ας πούμε, δεν μπορεί να ορίσει την ψυχή. Όταν ας πούμε, εντός ψυχολογίας δεν μπορούμε να ορίσουμε την ψυχή. Έτσι, ως ύπαρξη. Όταν ακόμα και θεολογικά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να ορίσουμε την ψυχή, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι τα πράγματα λίγο έτσι, είναι λίγο ζόρικα. Και όταν λέω θεολογικά, ότι δυσκολευόμαστε, η Εκκλησία έχει την απάντηση, έτσι. Η Εκκλησία έχει την απάντηση για τα πάντα. Υπάρχει απάντηση εντός της Εκκλησίας. Αλλά είναι πράγματα αυτά τα οποία θέλουν πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ μελέτη και δεν είμαι και εγώ ο κατάλληλος. Μπορεί να φωνάξετε, ξέρω εγώ, το Λουδοβίκο, να φωνάξετε, ξέρω εγώ, άλλους εκεί πέρα που έχετε θεολόγους μεγάλους από εδώ από εκεί, τον Νικόλα, να τα εξηγήσουν. Βεβαίως. Και οπωσδήποτε και εκείνοι έχουν τις δικές τους απαντήσεις και το δικό τους. Δεν είναι δικές τους απαντήσεις, είναι οι απαντήσεις της Εκκλησίας αυτό. Βεβαίως. Η Εκκλησία ορίζει την ψυχή, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είναι δικές τους. Εντός της Εκκλησίας, αυτό που ξέρω εγώ τουλάχιστον, έτσι, δεν υπάρχει άποψή μου, υπάρχει άποψη της Εκκλησίας. Και η άποψη των πατέρων είναι αυτό. Δηλαδή, σε αυτό είμαστε κάθετοι. Και γύρω από αυτό χτίζουμε. Μάλιστα. Βεβαίως. Όταν έρχεται η ώρα, καλούμε και εκείνους, κύριε Λευθεριάδη, και μας λένε τις απόψεις Εκκλησίας με το δικό τους, ναι, βέβαια, ναι, τρόπο, ναι. Ο καθένας. Ναι, 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 ναι. Όπως εσείς τώρα εκφράζεστε με το δικό σας τρόπο και οπωσδήποτε έχουμε και ερωτήματα από τους ακροατές μας. Πάνω, ναι, τώρα μας τρέχει όσα... και ακροατές. Εδώ πέρα πάνω έχουμε λίγο ταπεραμέντο, λίγο πιο έτσι... Μας αρέσει. Εκρηκτικό έτσι, λίγο, ναι, είμαστε λίγο πιο, ναι. Μας αρέσει, είναι και στο χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και το χαρακτήρα, είναι και τα βόρεια, έτσι είναι λίγο, ναι, τα βόρεια σύνορα εδώ, ναι. Έτσι λοιπόν από το όμορφο Σιδηρόκαστρο συνομιλούμε με τον κύριο Λευτέρη Λευθεριάδη, ο οποίος είναι ψυχολόγος και συγγραφέας, για τους ακροατές που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Έχουμε ερωτήματα στον κύριο Λευθεριάδη. Μας είπε στην αρχή ότι αλλάζει ο άνθρωπος, γιατί πολλές φορές ακούμε να λένε δίπλα μας μια πάρα πολύ εύκολη ρίση, αλλάζει μωρέ ο άνθρωπος, αλλά αλλάζει, το έχουμε δει, όπως μας είπε ο κύριος Λευθεριάδης, και στο Ευαγγέλιο και σε Αγίους που ήταν ληστές και έγιναν Άγιοι, που ήταν άλλοι άνθρωποι, δύσκολοι άνθρωποι και έγιναν προς το Χριστό άνθρωποι, αλλά και οι απλοί άνθρωποι που πηγαίνουν στο γραφείο ενός ψυχολόγου, ενός γιατρού, μπορεί να αλλάξουν, βασικά θέλουν να αλλάξουν, και υπάρχει υλικό, υπάρχει το χωράφι, ας πούμε, που μπορεί να σπείρει κανείς τον σπόρο και να γίνει δουλειά. Αυτό λοιπόν που είχα ακούσει από τον κύριο Καραγιάννη, τελειώνοντας μια ομιλία για ένα του βιβλίο, έλεγε με πολύ έγνοια στους ανθρώπους, και τώρα που φεύγετε από εδώ να θυμάστε κάτι. Δεν είμαστε ο πατέρας μας, δεν είμαστε η μάνα μας, δεν είμαστε τα γονίδια μας. Να ελευθερωθούμε από αυτό. Και έφυγαν οι άνθρωποι με μια άλλη αίσθηση μέσα τους, μια απελευθέρωση. Γιατί πολλές φορές, κύριε Λευθεριάδη, και εγώ αναρωτιέμαι, ας πούμε, και θα ήθελα να σας το θέσω, αφού ασχολείστε με τον άνθρωπο, έχουμε αυτή τη σκλαβιά, ας πούμε, θα έλεγα, να πούμε ότι αφού οι γονείς μου ήταν έτσι, έγινε και εγώ αναγκαστικά έτσι. Αυτά τα 5 έρημα χρόνια τα πρώτα που γίνεται αυτή η δουλειά στα παιδικά μας χρόνια, ας πούμε, αυτά μας στιγματίζουν για όλη μας τη ζωή. Τι στο καλό γίνεται? Δεν θέλουμε να είμαστε τα γονίδια μας όταν αυτά δεν είναι καλά γονίδια. Τρία πράγματα είναι ο άνθρωπος. Τρία πράγματα είναι ο άνθρωπος. Είναι γονίδια, είναι περιβάλλον και είναι και επιλογή. Γονίδια, περιβάλλον, επιλογή. Για τα γονίδια μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τα κληρονομήσαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
ούτε για το περιβάλλον μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Γιατί, όπως πολύ σωστά λένε, οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτά, εγώ δεν έχω γνώση, ας πούμε, σε τις ηλικίες, τις παιδικές ηλικίες, υπάρχουν παιδοψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι, έτσι, εξαιρετικοί. Λένε όμως ότι σε αυτές τις ηλικίες παίζονται πολλά πολλά πράγματα. Και ο Άγιος Πορφύριος που αναφέραμε πιο μπροστά, ναι, και άλλοι, και ο Άγιος Παΐσιος, λέγανε για το πόσο σημαντικό είναι αυτή η ηλικία, ας πούμε, στα παιδιά. Αυτό είναι περιβάλλον, όμως το ίδιο το παιδάκι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Παρά όμως τα γονίδια και παρά το περιβάλλον, πάντοτε στο τέλος υπάρχει η επιλογή. Πάντοτε στο τέλος υπάρχει η επιλογή. Για άλλους είναι πιο δύσκολη, για άλλους είναι πιο εύκολη, για άλλους είναι πιο επίπονη, πιο περίπλοκη, για άλλους είναι πιο απλή, ή πιο ανάλαφρη, αλλά πάντοτε στο τέλος είναι θέμα επιλογής. Έτσι. Και αν πούμε ότι όλη μας η ζωή είναι μια, δεν είναι άντε ένα αρμένισμα να πούμε στα πέλαγα, χωρίς να πηγαίνουμε πουθενά δεξιά-αριστερά, αν πούμε ότι η ζωή μας έχει σκοπό το Χριστό, είναι μια χριστοκεντρική πορεία, αυτό εδώ πέρα, τι κάνει, βοηθάει πάρα πολύ στο να κατανοήσουμε ότι, κοιτάξτε, ακόμα και με δύσκολο περιβάλλον, ακόμα και με δύσκολα γονίδια, έτσι, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο κομμάτι της επιλογής μας, θα τοποθετηθούμε όσο καλύτερα μπορούμε, θα βάλουμε την καλύτερη διάθεσή μας και από εκεί πέρα ο Χριστός θα κρίνει. Άρα, ας πούμε, μας σώζει αυτό το πράγμα να σκεφτούμε, ας πούμε, ότι έχουμε αυτή την ελευθερία, γιατί όλο το άλλο φαίνεται σαν σκλαβιά. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει κάτι, ένα εξαιρετικό. Πάλι θα παραπέμψω εκεί πέρα στον Παπα Ευσέβιο, τον αγαπητό μας εδώ πέρα, τον πολύ αγαπημένο. Τον έχουμε και εδώ πέρα, και όσοι ακροατές στο Σιδηρόκαστρο είναι εκεί πέρα, είναι έτσι το σκηνωμά του, τα σκηταριό του πάνω, είναι μετόχοι της Γρηγορίου. Τώρα, όποιος θέλει μπορεί να έρθει εδώ πέρα να το φιλοξενήσουμε. Είμαστε πολύ καλή στη φιλοξενία εδώ πάνω. Ναι. Λοιπόν, το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει. Ναι. Έλεγε λοιπόν για το παράδειγμα του Ιώβ. Για την ιστορία του Ιώβ, τι γίνεται εκεί πέρα, βαθιά ψυχοθεραπεία τώρα, βαθιά ψυχοθεραπεία, που σε συγγράμματα ξέρω εγώ της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε λοιπόν που πηγαίνει εκεί πέρα ο διάβολος, τώρα δεν τα ξέρω και δεν τα ξέρω και τα θεολογικά πολύ καλά, αλλά λέει πηγαίνει ο διάβολος με δεύτερη φορά στο Θεό και του ζητάει, ξέρω εγώ, να πειράξει την ψυχή του. Να πειράξει την ψυχή, έχει πειράξει το σπίτι του, ξέρω εγώ τι γυναίκα, τα παιδιά του, ένα το άλλο κτλ. Και έχει φτάσει ο Ιώβ να είναι ένα χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο, τα παιδιά του πέθαναν το ένα, το άλλο, γκρεμίστηκαν, έχασε τα υπάρχοντά του. Και όμως, ο Θεός δεν επέτρεψε να πειραχτεί η ψυχή του. Ο Ιώβ είχε την επιλογή να βλασφημίσει ή να μην βλασφημίσει. Είχε την επιλογή. Δεν επέτρεψε να πειραχτεί αυτό το πράγμα ο Θεός. Και έτσι είναι. Ήταν, παρά λοιπόν τα γονίδια, παρά το περιβάλλον. Παρά το περιβάλλον. Τα γονίδια μπορεί να ήταν καλά, ας πούμε. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει καλά γονίδια. Το περιβάλλον ήταν ένα χάλι μαύρο. Ο άνθρωπος, να πούμε. Και όμως τι. Ο ίδιος επιλέγει. Και δεν επιτρέπει ο Θεός να πειραχτεί αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Είναι συγκλονιστικό άμα το σκεφτούμε. Βεβαίως. Και συνήθως όμως, κύριε Ελευθεριάδη, βλέπουμε και από την ιστορία, ας πούμε τώρα που είπατε το περιβάλλον, θυμόμουν τελευταία ένα βιβλίο που περιγράφει τον Στάινχαρτ, τον μοναχό Νικόλαο Στάινχαρτ, που ήταν μέσα στα γκουλάγ της Ρουμανίας, τον είχαν κλείσει μέσα, και ήταν μάλλον χριστιανός ο άνθρωπος, παρέμεινε όμως μέσα στο στρατόπεδο αυτό, επί Στάλιν, παρέμεινε χριστιανός, δηλαδή, και είχε την αγάπη προς το Θεό και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την ίδια στιγμή που άλλοι στο ίδιο περιβάλλον και με παρόμοιες καταβολές με τον Στάινχαρτ, δεν μπόρεσαν να το αντέξουν όλο αυτό και κατέρευσαν. Δεν είναι όμως εύκολο κάθε φορά να κρατηθείς σε ένα περιβάλλον. Βεβαίως είναι επιλογή δική σου, αλλά όταν είναι πάρα πολύ δύσκολο πρέπει να έχεις κατά κάποιο τρόπο και εκπαιδευτεί. Δηλαδή να έχεις καμία προετοιμασία, αυτό θέλω να πω. Πριν. Τώρα, εντάξει, εδώ πέρα δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω. Θέλω να πω, όλα αυτά που τα συζητάμε, καλά τα συζητάμε σε θεωρητικό επίπεδο. Σωστή. Έχω μια φίλη που λέει κάτι πολύ, μη δώσει ο Θεός λέει όσο μπορείς να αντέξεις. Το λέει σαν έκφραση, έτσι, χαριτολογώντας, ας πούμε, και τα λοιπά. Και είναι αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, κάνουμε μια αναφορά, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι το περαιτέρω σκάλισμα ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται.
Έτσι, ο καθένας μας είναι σε μια πορεία, ο καθένας μας κουβαλάει ένα σταυρό. Αυτό εδώ πέρα το ξέραμε από το Ευαγγέλιο μέσα ακόμα. Δεν έχει νόημα να μπαίνουμε στη διαδικασία και να λέμε ποιος έχει μεγαλύτερο σταυρό, ποιος έχει μικρότερο, ποιος έχει ελαφρύτερο, ποιος έχει βαρύτερο. Δηλαδή δεν έχει νόημα, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ένα πρόσωπο, είναι μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Και το πώς ο Θεός στηρίζει μυστικά ή όχι τον κάθε άνθρωπο, αυτό εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς. Είναι στα όρια του μυστηρίου, θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Οπότε το να μπούμε σε μια διαδικασία και να θεωρητικήσουμε, ας πούμε, περαιτέρω πάνω σε αυτό, το θεωρώ λίγο επικίνδυνο. Το φοβάμαι λίγο, να σου πω την αλήθεια. Προσωπικά, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Το φοβάμαι λίγο. Γενικά το φοβάμαι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να. Ναι, οπότε το αφήνουμε. Ένα απλό παράδειγμα θα δώσω. Ναι. Στους ακροατές μας, ας αναλογιστούμε όλοι. Έτσι, κάποια στιγμή όλοι μας έχουν περάσει κάποια κρίση στη ζωή μας, έτσι, μεγαλύτερη, μικρότερη, ο καθένας. Και πολλές φορές, δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο αυτό, να σκεφτούν οι ακροατές μας, οι ακροατριές μας, έχουμε φτάσει σε σημείο που να λέγαμε, εγώ, αν μου συνέβαινε αυτό, δεν θα το άντεχα με τίποτα. Και ξαφνικά, ας πούμε, βρισκόμαστε μέσα σε μια κατάσταση, μέσα σε μια δίνη, και δεν ξέρουμε καν, ας πούμε, πώς το βγάζουμε. Και καθόμαστε μετά από καιρό, αφού περάσει, ας πούμε, η κρίση, αφού περάσει όλο αυτό το. Αν περάσει με το. Και έχει μια καλή κατάληξη ή και όχι μια καλή κατάληξη. Μια όχι καλή κατάληξη. Και αναρωτιέσαι, πώς το άντεξα. Μάλιστα. Πώς έγινε όλο αυτό. Μυστήριο πράγμα. Έτσι. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι βάλαμε έναν επίλογο στην εκπομπή μας. Ναι, το μυστήριο του πόνου. Το μυστήριο, ναι. Και το ότι πραγματικά ο Χριστός είναι αυτός που τα βρίσκει αυτά τα πράγματα και τα καταλήγει μέσα μας. Και όπως είπατε, λέμε, μα τα καταφέραμε, πώς αντέξαμε εμείς. Ναι. Κύριε Ελευθεριάδη, να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, σε εμάς και στους ακροατές μας. Είστε πάντα καλά εκεί στο βορρά. Ναι, στα βόρεια σύνορα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Εγώ κλείνοντας ένα πράγμα θέλω να πω. Βεβαίως. Κάτι το οποίο, επειδή είναι πολύ έτσι, είναι παλαβιάριδες οι καιροί που ζούμε και εντάξει, είναι δύσκολες ημέρες και θα έρθουν και πιο δύσκολες μέρες και δεν είμαι προφήτης, έτσι. Mm-hmm. Πώς έλεγε ο Άγιος, την Παναγία από το φουστάνι. Όποιοι ακροατές μας ακούνε και όποιες ακροάτριες και όποιος, την Παναγία από το φουστάνι. Και εγώ από αλλού το άκουσα, έτσι, και μια αλυσίδα κάνω. Νομίζω ότι αυτό είναι μια έτσι, κάτι πολύ όμορφο για να ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά, κύριε Ελευθεριάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Ελευθεριάδης από το Σιδηρόκαστρο, συγγραφέας και ψυχολόγος, τον ακούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε την κυρία Εγκλέζου, τον κύριο Πέτσα. Ευχαριστούμε την φίλη μας, την Δήμου τη Σταυρούλα, η οποία πάντοτε μας γράφει και μας στέλνει τα κείμενα που βρίσκει και μάλιστα είναι από τα γράμματα που χαιρόμαστε να λαβαίνουμε, ξέρετε, με τον παλιό καλό τρόπο. Το γραμματόσημο, όταν μας έρχονται τέτοια στην Πειραιακή Εκκλησία, είναι ιδιαίτερη χαρά μας. Ευχαριστούμε την κυρία Τζάνα. Ευχαριστούμε τους ακροατές μας από Πεντέλη, την κυρία Χατζησταμάτη. Να είστε πάντα καλά. Από τον Παναγιώτη το Γιαννή, την Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και εμένα, πολλές ευχές, να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.